έτσι, υποχωρήσουμε σε κύριο Παγιαννάκη, ο οποίος θα μας παρουσιάσει και να τα διέξοδα, τον νέο οικολόγο, στην εποχή κρίσιμη που ζούμε τώρα, και όμως θα μας παρουσιάσει μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη της περικάνησης, και το έξω θα μας θέσει πάρα πολλούς προβληματισμούς αναφορικά με την πορεία μας σε όλα, γιατί πρέπει να κάνουμε εμείς αναλογική εταιρεία για να το χρησιμοποιήσουμε αυτά τα πράγματα. Και τον Παγιαννάκη έχει το λόγο. Καλησπέρα για μένα. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Χατζηχρήστου και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΜΟΠ για την πρόσκληση. Όταν μου ανατέθηκε το θέμα της ομιλίας, δημιουργήθηκε η σκέψη πώς θα μπορούσαν να αποτυπωθούν οι προβληματισμοί που όλοι έχουμε από όλους εμάς. Έτσι δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο απεστάλλει ηλεκτρονικά με email στους ορολόγους και κάποια από τα αποτελέσματά του θα παρουσιαστούν στη συγκεκριμένη ομιλία. Το ερωτηματολόγιο είναι ακόμα ενεργό, μέχρι αυτή τη στιγμή το έχουν απαντήσει 158 ορολόγοι. Τη στιγμή που έγινε μια ενδιάμεση ανάλυση αποτελεσμάτων για τις ανάγκες της ομιλίας, είχαν απαντήσει 136, όλοι μέσα στον Απρίλιο του 2013. Για να μπορέσουν να γίνουν κάποιες συγκρίσεις, χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ, τους λίγο νεότερους ηλικίας κάτω των 45 και τους λίγο μεγαλύτερους συναδέλφους άνω των 45, 96 και 40 άτομα αντίστοιχα. Τώρα, ένα γιατρό έχει κατ' επέκταση ένα ορολόγο, ποια είναι τα θέματα που τον απασχολούν. Είναι πρώτον τα θέματα της εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια της ειδικότητας. Ακολουθεί η αγορά εργασίας και αν βρει κάποιο χώρο μέσα σε αυτή την αγορά εργασίας, τον απασχολεί σαφώς και η επαγγελματική του εξέλιξη. Ως προς την εκπαίδευση, αυτή αφορά τις προπτυχιακές σπουδές, αλλά περισσότερο κατά τη διάρκεια της ειδικότητας όπου θα πρέπει να αποκτηθούν θεωρητικές γνώσεις πιο εξειδικευμένες. Η χειρουργική εκπαίδευση, μια και μιλάμε για χειρουργική ειδικότητα, η οποία θα έχει σαν στόχο να δημιουργήσει επαρκείς χειρουργούς για την εκτέλεση των πιο συχνών επεμβάσεων που καλύπτουν τη βασική ουρολογία. Αν κάποιος συνάδελφος αποφασίσει να κάνει κάποια εξειδίκευση, θα πρέπει να εκπαιδευτεί τόσο θεωρητικά όσο χειρουργικά στα θέματα της εξειδίκευσης. Και αυτά όλα έχουν σαν στόχο την εργασία. Δε επειδή είναι μια συνεχώς εξελισσόμενη επιστήμη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η εκπαίδευση είναι συνεχής σε όλο τον χρόνο που εξαρχεί κάποιος γιατρός του επαγγελματός. Σε μια μελέτη που έγινε το διάστημα 2006-2007 από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαβουμένων Ουρολογίας, απάντησαν, μοιράστηκαν ερωτηματολόγια σε εβδομάδες ενδιαβουμένων και κάποια στράτηκαν ηλεκτρονικά. Απάντησαν τα ερωτηματολόγια αυτά 55 συνάδελφοι ουρολόγοι δικαιούμενοι, στο τέλος του τρίτου, οι περισσότεροι στο τέταρτο έτος της ειδικότητας, και τα αποτελέσματα όσον αφορά την Ελλάδα παρουσιάστηκαν στην ελληνική ουρολογία. Από εκεί λοιπόν φαίνεται πώς είναι η κατάσταση σήμερα. Έχουμε περίπου 52 νοσοκομεία που χορηγούν ειδικότητα, 213 θέσεις ειδικότητας. Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια σταδιακή αύξηση των ειδικευμένων με τον κάλυπτο του χρόνου. Τα τέλη δεκαετίας του 90, 122 ειδικευόμενοι, στο 2007, 183. Τώρα σε κάποιες ερωτήσεις που έγιναν, όπως θεωρείτε ότι έχετε εκπαιδευτεί αρκετά ώστε να λάβετε ιατρικές αποφάσεις στα παρακάτω αντικείμενα ορολογίας, θα πρέπει να δούμε ότι μόνο όσον αφορά τις λοιμώξεις, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε ποσοστό 67% απαντά ότι ναι, απόλυτα έχει εκπαιδευτεί και μπορεί να λάβει αποφάσεις. Σε όλα τα άλλα θέματα, η πλειοψηφία απαντά ναι, μερικώς ή μάλλον όχι. Σε μια άλλη ερώτηση, πόσο ικανοί αισθάνεστε να πραγματοποιήσετε σαν πρώτη χειρουργή τις παρακάτω επεμβάσεις, βλέπουμε ότι απόλυτα η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απαντά μόνο για την περιτονική του φυσοκίνη. Σε ποσοστά 85 και 78, για όλες τις άλλες επεμβάσεις, η πλειοψηφία απαντά σε μερικές περιπτώσεις ή μάλλον όχι. Η μελέτη αυτή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η εκπαίδευση των Ελλήνων ενδιαβομένων ουρολογίας είναι κακή τόσο σε θεωρητικό όσο και σε χειρουργικό επίπεδο. Τώρα, τα προβλήματα τα εντοπίζει πρώτον στο μεγάλο αριθμό ενδιαβομένων ανά τμήμα, στην έλλειψη αξιολόγηση τμήματων τα οποία χορηγούν τίτλο ειδικότητας, στην έλλειψη βραχυπρόθεσμων στόχων από πλευράς ενδιαβομένων, στην έλλειψη εκπαιδευτή και τήρηση βιβλίου χειρουργείων και τέλος την απουσία ενός πανελλήνιου προγράμματος εκπαίδευσης. Καταλήγει σε κάποια άλλα συμπεράσματα, όπως κακές συνθήκες εργασίας ή ότι ο ειδικευόμενος αναλώνει πολύ από τον χρόνο του για να στηρίξει το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο πολλές φορές τον στερεί από εκπαίδευση. Θα μπορούσε να γίνει κάτι.
ενδεχομένως κάτι που δεν κοστίζει και θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην παρούσα κατάσταση, είναι να στηρίζει βιβλίο χειρουργείων, να υπάρχει εκπαιδευτής και ενδεχομένως εκπαίδευση σε διαφορετικές κλινικές που ειδικεύονται σε συγκεκριμένα αντικείμενα. Αυτό σε μια μελέτη που έχει γίνει στη Γαλλία έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με καλύτερο επίπεδο εκπαίδευσης. Τώρα ας δούμε τι απαντήσαμε εμείς. Στην εκτέλεση των πιο συχνών ορολογικών στο ερώτημα πώς κρίνετε τη θεωρητική σας κατάρτιση, βλέπουμε ότι η πλειοψηφία των ερωτητέντων απαντάει πολύ καλή, ενώ στο ερώτημα πώς κρίνετε τη χειρουργική σας εκπαίδευση, εμείς απαντήσαμε στην πλειοψηφία καλή και μέτρια. Για την εκτέλεση των πιο συχνών ουρολογικών επεμβάσεων, πώς αισθάνεστε μετά το πέρας της ειδικότητας να τις εκτελέσετε σαν πρώτη χειρουργή, βλέπουμε ότι όσον αφορά τις μικρές και μεσαίες επεμβάσεις, όπως παραδείγματος χάρη μια διακυστική προστατεκτομή, η πλειοψηφία απαντάει πολύ καλή έως καλή, ενώ μόνο ένα 14% απαντά ότι έχει μέτρια έως πολύ κακή εκπαίδευση. Τη διαστολή με τις μεγάλες ανοιχτές επεμβάσεις όπου τα αποτελέσματα αντιστρέφονται, ένα μικρό ποσοστό απαντάει ότι έχει καλή εκπαίδευση, ενώ η πλειοψηφία σε ποσοστό 72% αναφέρει ότι η εκπαίδευσή του είναι μέτρια έως πολύ κακή. Αντίστοιχα για τις ενδοουρολογικές επεμβάσεις, για τις επεμβάσεις του καλύτερου ορολογικού που είναι διορυφική προστατεκτομή, ένα 24% απαντάει ότι η εκπαίδευσή του είναι μέτρια έως πολύ κακή, ενώ για τις επεμβάσεις ανωτέρου ορολογικού, ενδοσκοπικές όπως η διαδερμική νεφροληπτοσθεψία, το 81% απαντάει ότι έχει μέτρια έως πολύ κακή εκπαίδευση. Στις λαπαροσκοπικές δεχειροκοντικές βλέπουμε ότι το 95% του ερωτηθέντου απαντάει ότι η εκπαίδευσή του είναι μέτρια έως πολύ κακή. Τώρα στο ερώτημα με ποιο κριτήριο ο ένας νοικευόμενος θα επιλέξει κέντρο για να κάνει άσκηση για ειδικότητα. Βλέπουμε ότι το πρώτο κριτήριο είναι η φήμη της κλινικής, ακολουθεί ο χρόνος αναμονής, αλλά λαμβάνονται υπόψη τα υπόλοιπα κριτήρια, όπως αν η κλινική είναι πανεπιστημιακή, αν δίνει πλήρη ειδικότητα, καθώς και ο τόπος καταγωγής του είναι δεδομένο. Στο ερώτημα, αν πιστεύετε ότι χρειάζεται η οργάνωση ενός εθνικού εκπαιδευτικού προγράμματος, το 99% του ερωτηθέντων απαντάει ότι ναι, πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα. Ένα εκπαιδευτικό ελληνικό πρόγραμμα. Ενώ αν πιστεύετε ότι, ότι πρέπει να υπάρχουν εξετάσεις για την έναρξη της ειδικότητας, τα 3/4 των ερωτηθέντων απαντούν ότι ναι. Αυτό όσον αφορά το κομμάτι της εκπαίδευσης και θα προχωρήσουμε στο επόμενο, το οποίο είναι η αγορά εργασίας. Η αγορά εργασίας, και εδώ ισχύει ο κανόνας ζήτηση και προσφορά. Σαν προσφορά θα ορίσουμε τον αριθμό των ουρολόγων, σαν ζήτηση την κατανάλωση των υπηρεσιών υγείας. Και δεν βάζουμε τις ανάγκες υπηρεσιών υγείας. Οι ανάγκες μπορεί να ορίζονται από τις επιστημονικές γνώσεις, δεν σημαίνει όμως ότι μπορούν πάντα να εφαρμοστούν σε συγκεκριμένες χώρες, σε συγκεκριμένες οικονομικές συνθήκες. Άρα λοιπόν, σαν ζήτηση, θα ορίσουμε την κατανάλωση των υπηρεσιών υγείας. Πώς είναι σήμερα τα πράγματα στην Ελλάδα? Φαίνεται ότι καταλαμβάνουμε μια κροτιά. Η κροτιά είναι στην αναλογία ουρολόγων ανακατοίκους. Στην Ελλάδα περίπου έχουμε ένα ουρολόγο ανά 10.000 κατοίκους. Τελευταία θέση έχει η Ουκρανία, με ένα ουρολόγο ανά 390.000 περίπου κατοίκους. Αυτές οι χώρες μπορούμε να τις κρατήσουμε ως να είναι μια αγορά εργασίας για το μέλλον. Τώρα μέσα σε όλα αυτά, πέρα από τον ιατρικό πληθωρισμό, ήρθε να μας βρει και η οικονομική κρίση που όλοι βιώνουμε σήμερα. Το 2007 ξεσπάει η χρηματοπιστωτική κρίση. Σταδιακά αυτή μεταφέρεται στις πραγματικές οικονομίες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ύφεση των οικονομιών, αύξηση του ποσοστού αλληλεγγύης, μείωση των δαπανών για κοινωνικό κράτος, μείωση των εισοδημάτων των πολιτών. Η Ελλάδα επιπλέον το 2010 τήρηκε σε επιτηρήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα του Διεθνούς Χρηματικού Ταμείου εξαιτίας των δημόσιων ελλειμμάτων, του δημοσίου χρέους και της κρίσης δανεισμού. Και φτάνουμε πρακτικά σήμερα, τέλος του 2012, να έχουμε μια χώρα η οποία μας στείλεται από μια ανεργία σε ποσοστό περίπου 27,5%
και ένα καθάριστο εθνικό προϊόν, σύμφωνα με τιμή της Παγκόσμιας Τράπεζας, το οποίο έχει συρρυκνωθεί κατά 22,5% συμπεριφορά με το 2007. Η οικονομική κρίση αυτή επηρεάζει τα συστήματα υγείας και επέκταση το ελληνικό σύστημα υγείας. Φαίνεται πως σαφώς και το επηρεάζει. Όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, το δημόσιο τομέα, παρατηρείται μια στροφή προς το δημόσιο και ασφαλιστικό τομέα, μια αύξηση των εισαγωγών κατά 24% στα δημόσια νοσοκομεία, μείωση της ζήτησης στα εξωτερικά ιατρία και εργαστήρια κατά 9-11% αντίστοιχα σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Υγείας. Όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, καταγράφεται μια μείωση από 18-25% περίπου στη κρίση των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. Αυτό αφορά κυρίως τα ιδιωτικά μευτήρια, οδοντιατρική περίθαλψη και χειρουργικές εκφράσεις στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Δεν θα πρέπει επίσης να ξεχνάμε τα εγγύματα των νοσοκομείων, τα οποία ανέχονται περίπου σε 6,5 δισεκατομμύρια, των ασφαλιστικών οργανισμών υγείας στα 4,5 δισεκατομμύρια, τα οποία τείνουν να είναι δυστυχώς επιδεινούμενα. Ακόμα και ο ΠΗ, που είναι ένας ορισμός του φορέας, αυτή τη στιγμή έχει 1,5 δισεκατομμύριο έλλειμμα, ενώ ο ιδιωτικός τομέας αρχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας. Στην Ελλάδα οι δαπάνες για υγεία περίπου ένα 40% ήταν από χρήματα που κατέβαλε ο ίδιος ο πολίτης. Καταλαβαίνει κανείς ότι όσο μειώνεται το εισόδημά του, κατ' επέκταση αυτό θα επεκταθεί και στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό φαίνεται εδώ στο διάγραμμα, όπου παρατηρούμε ότι όσο αυξάνει η κοινωνική θέση, τόσο αυξάνονται και η ζήτηση σε υπηρεσίες. Γιατί ο πολίτης για χαμηλότερης σοβαρότητας προβλήματα θα αναζητήσει κάποια υπηρεσία υγείας. Αυτό που γίνεται σήμερα με στροφή της καμπύλης προς τα δεξιά αναμένεται ότι σταδιακά, όπως δείχνει η διακεκομμένη καμπύλη, θα υπάρξει μια μείωση στην κατανάλωση των υπηρεσιών αυτών. Οπότε πρακτικά η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σήμερα είναι αυτή. Μια προσφορά αυξημένη, ζήτηση μικρή και δυστυχώς τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτό μάλλον θα συνεχίζει για τα επόμενα χρόνια να επιδεινώνεται. Ας δούμε όμως τι απαντήσαμε εμείς σε αυτά τα θέματα. Στο ερώτημα, πιστεύετε ότι ο αριθμός των ουρολόγων είναι υπερβολικός στην Ελλάδα? Και στα δύο γκρουπ, ηλικίες από 45 και άνω από 45, πιστεύουν σε την πλειοψηφία ότι είναι μεγάλος ο αριθμός, 86-85% αντίστοιχα. Τίθεται θέμα επιβίωσης για τον Έλληνα ουρολόγο αυτή τη στιγμή? Στο ερώτημα, με τις οικονομικές απολαυές που έχετε από την άρχηση ουρολογίας, δυσκολεύεται να ανταποκριθείτε στις εντελώς απαραίτητες οικονομικές σας υποχρεώσεις, επαγγελματικές, οικογενειακές? Όσον αφορά τους νεότερους συναδέλφους, βλέπουμε ότι η μισή από αυτούς και λίγο παραπάνω δυσκολεύονται. Αλλά και στην άλλη ομάδα δεν είναι καλύτερα τα πράγματα. Σε ένα ποσοστό 40% δυσκολεύονται, 60% όχι. Συγκριτικά με το 2010, η δουλειά σας στο ιατρείο παρουσίασε αύξηση, έμεινε σταθερή ή παρουσίασε μείωση? Συνολικά, για το γκρουπ ηλικίας 45, απάντησαν ότι παρουσίασε αύξηση σε ένα ποσοστό 55%, μείωση 28%. Όσον αφορά το δημόσιο, η αύξηση ήταν σε ποσοστό 72%, η μείωση 9%, ενώ όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, αύξηση 48%, μείωση 35%. Αυτό το 48, εμένα αρχικά μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, θα ήθελα να το κρατήσουμε, να το συζητήσουμε λίγο παρακάτω. Στο ίδιο ερώτημα, οι ουρολόγοι ηλικίας άνω των 45, συνολικά απάντησαν ότι υπάρχει μια αύξηση 27%, μείωση 38%, στο δημόσιο η αύξηση 63%, μείωση 25%, ενώ στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να καταγράφεται μια αύξηση 10% στους ερωτηθέντες, μείωση 52%. Το υψηλό ποσοστό που πάει στους νεότερους συναδέλφους νομίζω ότι έχει δύο εξηγήσεις. Πρώτον, οι περισσότεροι συνάδελφοι είναι στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του ιατρείου, είναι λογικό να καταγράφουν κάποια αύξηση ακόμως. Αφετέρου, στο διάστημα από το 2010 έως σήμερα έγιναν πολλές συνάψεις με τον ΕΟΠΗ για συμβάσεων, μεταφέρθηκε πολλής κόσμος στα ιδιωτικά ιατρία. Το κράτος σε πολλές περιπτώσεις δεν απέδωσε τα χρήματα που θα έπρεπε να δώσει στους συναδέλφους, οπότε είναι μια πλασματική άφηξη, νομίζω, στο πρώτο που καταγράφεται. Και όχι επειδή ο ίδιος ο πολίτης επέλεξε συνειδητά να χρησιμοποιήσει παροχές υγείας από τον ιδιωτικό τομέα. Τώρα στο ερώτημα, πόσο πιθανότητα είναι το ενδεχόμενο να ζητήσετε δουλειά σε άλλη χώρα?
για τους συναδέλφους ηλικίας κάτω των 45, ένα 30% το θεωρεί σίγουρο και πολύ πιθανό. Ενώ για τους λίγο μεγαλύτερους, το ποσοστό, πιο σημείωτο, 15%. Και βέβαια με όλα αυτά τα προβλήματα μπήκαν και κάποιες ερωτήσεις για να δούμε τελικά ο ουρολόγος μετά αν είσαι πια κάνει ουρολογία. Στο ερώτημα, αν επιλέγατε σήμερα ειδικότητα, πόσο πιθανό θεωρείτε να επιλέγατε ξανά την ουρολογία, η πλειοψηφία και στις δύο ομάδες το θεωρεί σίγουρο έως πολύ πιθανό. Στους λίγο νεότερους θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτούς απάντησαν πιθανό. Πιστεύετε ότι η οικονομική κρίση θα επηρεάσει αρνητικά την εφαρμογή σύγχρονης ουρολογίας στη χώρα μας και στις δύο ομάδες, σε ποσοστό 74% και 68% αντίστοιχα, θεωρούν ότι είναι σίγουρο πολύ πιθανό. Οπότε πρακτικά φαίνεται μια οπισθοδρόμηση μπροστά μας. Τώρα, με ποιο τρόπο θα επιλέξει ο Έλληνας ουρολόγος για την ενημέρωσή του μετά την λήψη ειδικότητας. Βλέπουμε ότι και στις δύο ομάδες επιλέγει τόσο τους παλιότερους τρόπους, όπως επισκέψεις εξέταση του κέντρα εξωτερικού, από επιστημονικά περιοδικά, από συνέδρια εσωτερικού και εξωτερικού. Υψηλό ποσοστό όμως λαμβάνει το ίντερνετ, 83% σε άτομα ηλικίας κάτω του 45, ενώ εμένα μου έκανε εντύπωση τα ποσοστά για τα online προγράμματα συνεχιλότητας εκπαίδευσης, παρόλο που πρακτικά δεν εφαρμόζονται σήμερα σε ευρεία βάση, δεν τα γνωρίζουμε, αλλά ό,τι καταλαβαίνουμε και ενδεχομένως κάποια στιγμή, λόγω κόστους, θα στραφεί προς εκεί η ενημέρωση των γιατρών. Τώρα να δούμε πόσο ικανοποίηση παίρνει ο ουρολόγος αυτές τις συνθήκες από το επάγγελμά του. Θεωρώ ότι παίρνω μεγάλη ικανοποίηση από το επάγγελμά μου ως γιατρός. Η πλειοψηφία απαντά για αυτή την ομάδα κάθε μέρα μερικές φορές την εβδομάδα. Για τους νέους συναδέλφους, εμένα το 50% μερικές φορές την εβδομάδα μου έκανε λίγο εντύπωση. Εδώ είναι λίγο καλύτερες οι ισορροπίες, 38-40%. Αντίστοιχα. Μου έχει περάσει η σκέψη από το μυαλό να εγκαταλείψω στην ιατρική να ξεκινήσω μια άλλη καριέρα. Και η πλειοψηφία απαντά πως όχι. Υπάρχουν όμως κάποιες απαντήσεις ότι μια φορά την εβδομάδα περνά αυτή η σκέψη από το μυαλό. Μετανιώνω την απόφαση που πήρα να γίνω γιατρός. Σπάνια ποτέ απαντούν οι περισσότεροι, σε ένα μικρό ποσοστό, καμιά φορά σε κάποιους περνάει και αυτή η σκέψη. Και τέλος θα ήθελα να δείξω αυτή τη διαφάνεια, βέβαια για να μην γίνει κάποια παρεξήγηση, δεν θέλω να δείξω ότι είμαστε ηλίθιοι επιστημόνες, κάτι που εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν το πιστεύω. Απλά για να δείξω ότι η ιατρική για όλους εμάς ήταν μια πρώτη επιλογή, μετά από πολύ όπου μπήκαμε, χρόνια προσπάθειας στο πανεπιστήμιο, στην ειδικότητα. Και είναι λυπηρό ένας νέος γιατρός μετά από 15 χρόνια που θα αναζητήσει μια θέση στην αγορά εργασίας να διαπιστώνει την κατάσταση που βιώνουμε σήμερα. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι το ερωτηματολόγιο έχει και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία ξεφεύγουν της παρούσας για την παρουσίαση αυτή. Μελετά λίγο το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης, δύο λόγια. Το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης έχει μελετηθεί στους επαγγελματίες υγείας. Πρακτικά ο γιατρός κάνει το ενδιαφέρον και τα θετικά συναισθήματα για τους ασθενείς. Πάει να είναι ικανοποιημένος από την εργασία για την απόδοσή του, αναπτύσσει μια αρνητική εικόνα για τον εαυτό του και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μια δυσχέρεια στην επικοινωνία με τους ασθενείς και κατ' επέκταση μια υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι ακόμα ενεργό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΙΜΟ που στήριξε αυτή την προσπάθεια, όλους εσάς που αφιερώσατε το χρόνο σας. Να μπείτε να το απαντήσετε και θα ήθελα να πω σε όλους που τυχόν δεν το έχουν λάβει ή δεν το έχουν απαντήσει να αφιερώσουν 10 λεπτά ώστε να έχουμε ένα μεγαλύτερο δείγμα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε, όλοι τους σύμμαχους. Είναι ενδιαφέροντα σε νούμερα αυτά. Αν πραγματικά εγώ προσωπικά βλέπω ότι είναι χειρότερα τα πράγματα και μειώνουν εμείς σαν χαρακτήρες οι οικονομίες μας, αν κοιτάξει και πατήσει δεν είναι τόσο πολύ κακές.